Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μιας εκπομπής που αναγκαστικά λόγω των αμερικανικών εκλογών θα περιστραφεί γύρω από αυτήν την μεγάλη δημοκρατική νίκη του πρώην Προέδρου και νυν Προέδρου τώρα, του Τραμπ. Μια μεγάλη νίκη, όπως είπαμε, απέναντι στο παγκόσμιο κατεστημένο, το οποίο ήθελε πάση θυσία την διάδοχο του κύριου Μπάιντεν, την κυρία Καμάλα Χάρις, προφανώς για να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Και όπως είπαμε, πλέον οι χαμένοι και δεν ξέρουμε πόσο ευτυχισμένοι θα είναι, με πρώτον και καλύτερο σε τάξη τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος ναι, μένει στην χάρη του κύριου Τραμπ, αλλά γνωρίζει ότι δύσκολα πλέον θα ξαναπάει στην Ουάσιγκτον για να πάρει άλλα 50 δις. Γνωρίζει ότι έχουν τελειώσει, έχει κλείσει η κάνουλα των δις, προφανώς και η κάνουλα των εξοπλισμών. Θα είναι σε δύσκολη θέση ο ίδιος. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πούτιν, αν θα συγχαρεί τον Τραμπ. Επίσης, η Γερμανία, όπως σας είπα και στο πρόλογο, είναι εκείνη με το πολύ μεγάλο ερωτηματικό, καθότι τα γερμανικά εργοστάσια δεν πάνε καλά και με το δασμό που αναμένεται να βάλει ο Τραμπ στα ευρωπαϊκά προϊόντα, είναι σίγουρο ότι η γερμανική οικονομία θα δυσκολέψει. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ, συν τα 100 δις που παίρνουν και βέβαια συν τα 100 δις που δίνουν μάλλον για τον εξοπλισμό τους κάθε χρόνο σύμφωνα με την απόβαση του κυρίου Μπάιντεν. Και φυσικά οι Γερμανοί θα σταματήσουν να πουλάνε όπλα στους Ουκρανούς. Έτσι, μεγάλες business για τους Γερμανούς με τον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας. Τώρα θα σταματήσουν και αυτοί να πουλάνε όπλα. Αλλάζουν όλα από σήμερα. Αλλάζουν όλα στην οικονομία, στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ. Ο Μακρόν και αυτός που είχε ταχθεί υπέρ του Μπάιντεν με δυσκολία δέχτηκε το αποτέλεσμα και λέει: φίλε Τραμπ, συγχαρητήρια, πάλι να συνεργαστούμε. Φυσικά, όπως σας είπα, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι χάρη τον Τραμπ και ευχήθηκε να έχουμε μια καλή και προς όφελος και των δύο πλευρών συνεργασία και στο μέλλον. Ο Ερντογάν, όπως σας είπα, πετάει στα σύννεφα, αλλά άλλο το 20 ή άλλο το 24, καμία σχέση. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε. Καταρχήν, εδώ στο στούντιο με τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, τον καλό συνάδελφο. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλωνάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και παλιός και πρώην βουλευτής, έτσι. Εγώ σε βάζω δημοσιογράφο. Πάντα. Για την ιδιότητα που σας αρέσει. Πάντα. Λοιπόν, πάμε. Μέσω Skype, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, αναλυτή εκλογικών αποτελεσμάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Πιστόλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας τα πείτε όλα αυτά. Και βέβαια, ο φίλος του Τραμπ τα έλεγε. Θα βγει ο Τραμπ. Καλησπέρα στη Φλόριντα, καλησπέρα στον φίλο μου τον Άγγελο τον Αγγελάτο. Καλησπέρα σας στην Ελλάδα. Τελικά έβγαλες τον Τραμπ, δεν μπόρεσες. Δεν τον έβγαλα εγώ. Τον Τραμπ τον ψήφισαν οι Δημοκρατικοί. Τον ψήφισαν οι Δημοκρατικοί. Όλος ο λαός τον ψήφισε. Εννοώ και ξέρω τι λέει οι Δημοκρατικοί. Για πες. Όλοι οι Δημοκρατικοί στην Αμερική ψήφισαν Τραμπ. Οι μαύροι ψήφισαν Τραμπ. Οι Μεξικάνοι ψήφισαν Τραμπ. Όλοι ψήφισαν Τραμπ. Γιατί? Και οι Έλληνες και εγώ ασφαλώς, όλοι μας. Γιατί 4 χρόνια η Αμερική πέρασε μια κόλαση με την ηγεσία Biden-Καμάλα. Τα πάντα έχουν αυξηθεί. Έναν καφέ παίρνεις και αυτός ο καφές πήγε 5 δολάρια. Από 50 σέντς που ήταν με τον Τραμπ. Η βενζίνη 5 και 7 δολάρια το γαλόνι που ήταν 1,68. Τα φαγητά δεν τρώει ο κόσμος στον νομό. Δηλαδή κουβεντιάζουμε, έχει γίνει μια πανολοθρία εδώ. Το μόνο που κάνανε, θα δώσουμε $3 τρίλιον, χρεώνανε την τσέπη του Αγγελάτου, τη δική μου, γιατί είμαι Αμερικανός πολίτης. Λίγο ήχο, παρακαλώ, λίγο ένταση. Ναι, Άγγελε. Ναι, χρεώνανε εμένα και τον Αμερικανό πολίτη, η κυβέρνηση Biden και Καμάλα, για να σέρουν $1 τρίλιον στο Γελέσκι, για να κάνουν πολέμους. Το Δημοκρατικό Κόμμα έκανε πολέμους. Καθαρίσαν τόσα παιδιά. Δεν είναι οι Εβραίοι που καθαρίσαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Είναι οι Δημοκρατικοί της Αμερικής. Η Καμέλα και ο Μπάιντεν δίνανε διαταγές. Σκοτώστε τους. Πήγε η Καμέλα να μιλήσει προχτές στους Παλαιστίνιους. Πώς δεν έφαγε ξύλο. Πώς δεν έφαγε ξύλο από τους Παλαιστίνιους. Τους υποσχότανε ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο. No more εγκλήματα και τέτοια πράγματα. Καλά το άλλο,
τα καλά νέα με τον Τραμπ είναι το εξής. Όλη η Ευρώπη πενθεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλοι σας να βάλετε μαύρες σημαίες. Καλά, μην τα παράλληλες τώρα, εντάξει. Μαύρες σημαίες, ακούστε, σας τα λέω από πρώτο χέρι. Μ' αρέσει ο Αντώνης που γελάει, γιατί τα ξέρει πολύ. Γεια σου, Άγγελε, σε ακούω, σε παρακολουθώ. Μ' αρέσεις, πολύ. Άκου να συγκύρετε τώρα. Για πες. Μαύρες σημαίες, διότι ο Τραμπ ήταν ο Μπιλιράκης εχθές το βράδυ, το δεξί χέρι του Τραμπ είναι ο Γκάστο Μπιλιράκης. Φίλος. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και όλοι οι Έλληνες ήταν δίπλα στον Τραμπ εχθές το βράδυ στη Φλόριδα. Αγαπάει την Ελλάδα ο Τραμπ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να διαλύσει τον ΝΑΤΟ. Άγγελε, να σου πω κάτι. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Του το είπε και την περασμένη τετραετία που ήταν ο Τραμπ. Πρόεδρος, θα πρέπει να ντρέπεστε μόνο η Αμερική και η Ελλάδα να πληρώνει τον ΝΑΤΟ και εσείς οι Γερμανοί, οι Τούρκοι, οι Ιταλοί και όλοι τα υπόλοιπα τα κράτη και η Γαλλία να μην πληρώνετε μια πεντάρα. Τώρα τους θα πετήσει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή να ξεχρεώσει την Ελλάδα. Όσα δισεκατομμύρια χρωστάει η Ελλάδα, θα πείσει την Ευρώπη να πάνε να δώσει τα λεφτά αυτά όλα πίσω στην Ελλάδα. 50 χρόνια η Ελλάδα την έχετε πάντα με πόλεμο με την Τουρκία, μία το Κυπριακό, μία το Αιγαίο, μία το ένα και μία και το άλλο. Για τι πράγμα? Για να εισπράξετε τους Έλληνες και να πληρώνει η Ελλάδα τον ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ τα γνωρίζει αυτά. Το θέμα που θα λυθεί είναι το εξής. Τα Σκόπια δεν θα υπάρχουν σε όνομα Βόρεια Μακεδονία. Πιστέψτε με, έχουμε 4 χρόνια μπροστά που θα ειδείτε τέτοιες αλλαγές στην Ελλάδα υπέρ της Ελλάδος. Η Ελλάδα θα πάρει πραγματικά την αξία της. Αυτή που πρέπει να πάρει. Και όχι θα είναι μια χώρα του μπάτσου από τους Ευρωπαίους και τους Δημοκρατικούς της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής και να κοροδεύουν τους πάντες. Ένας ήταν πατριώτης, ο Μενέντες, από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τα έλεγε χήμα για την Τουρκία. Τώρα να σου πω, Άγγελε, ένα λεπτάκι. Πάμε λίγο τώρα στη νίκη του Τραμπ. Πόσο εκλέκτρος τελικά πήρε? Να σας πω την αλήθεια, λόγω του είμαι χθες το βράδυ σε όλα τα κανάλια και μιλούσα, δεν τα είδα ακόμα. Αλλά κέρδισε πρόεδρος. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι βγήκε πρόεδρος. 279, δεν ξέρω αν πήρε παραπάνω. 312 σύνολο θα πάει. Πόσος? 312 θα κάνει. 312 έφτασε. Με την Καμάλα πόσο, κύριε Πιστόλα? 226. Έχει πάρει, θα πάρει και τα 7 swing states. Δηλαδή θα φτάσει στο ανώτατο που μπορούσε να φτάσει, που είναι οι 312 εκλέκτορες. Μπράβο. Πήρε και το Κογκρέσο, πήρε και την Γερουσία. Πήρε τα και πάνε. Γερουσία, πήρε, Γερουσία και πήρε Βουλή, πήρε Προεδρία, έχει το ανώτατο δικαστήριο. Σκούπα. Πήρε τα πραγματικά να πω το εξής, ότι ο Θεός προστατεύει τον Τραμπ. Τρεις δολοφονίες, απόπειρα δολοφονίας, τρεις φορές του κάνα του ανθρώπου. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Τον κυνηγάνε. Θα Άγγελε, αλλά κύριε Πιστό, λέει 412 ο Τραμπ και η Καμάλα πόσο? 226. 312 ο Τραμπ, λοιπόν, να βάλουμε να το διορθώσουμε και 226 η Καμάλα. Δεν τις έχουν δώσει τις πολιτείες, δηλαδή την Νεβάδα και την Αριζόνα, αλλά είναι δεδομένο ότι τις έχει πάρει, γιατί φαίνεται από τη διαφορά. Οπότε εκεί θα κλείσει. Μάλιστα. Άγγελε, για πες μας τώρα, εσύ το περίμενες, ο κόσμος το περίμενε, οι Δημοκρατικοί πρέπει να πάθανε κοκομπλόκο, έτσι? Αυτοί οι Δημοκρατικοί, περισσότεροι, ψήφισαν Τραμπ. Εγώ ξέρω πολλούς εδώ πέρα Δημοκρατικούς που δεν είχαν απελπιστεί με την ηγεσία του Μπάιντεν και τους πολέμους. Οι πολέμοι αυτοί λυγίσανε την Αμερική. Να δίνει λεφτά στην Ευρώπη, δισεκατομμύρια δολάρια, δεξιά και αριστερά, και ο Αμερικανός να κοιμάται στους δρόμους. Ξέρετε τι έχουν πάθει στην Καλιφόρνια? Έχουμε 3,5 εκατομμύρια άστεγους που η κυβέρνηση, η τοπική κυβέρνηση, τους πήρε τα σπίτια. Και έχει βάλει μέσα από την Τουρκία και Πακιστάν και Αφγανιστάν και Αφρική μαύρους να κοιμώνται μέσα στα σπίτια τους. Και οι άλλοι κοιμώνται στα αυτοκίνητά τους. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα φέρανε μια μεγάλη σύγχυση στο Δημοκρατικό Κόμμα. Εάν δεν αλλάξει την πολιτική του το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν θα υπάρχει την επόμενη τετραετία το Δημοκρατικό Κόμμα. Πιστέψτε με, είναι το χειρότερο κόμμα που δεν έχουμε ξαναδεί για πάρα πολλές δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βγαίνει η Καμέλα και λέει: θέλουμε κομμουνισμό, Άγγελε, θέλουμε σοσιαλισμό. Άγγελε, άκουσε με λίγο. Άκουσα ότι ο κύριος Μπάιντεν
βλέποντας την μεγάλη ήττα της κυρίας Καμάλα Χάρης, είπε πως αν ήμουν εγώ θα κέρδιζα τον Τραμπ. Αληθεύει? Τι ήταν αυτό το... Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει που βρίσκεται. Δεν ξέρει που βρίσκεται. Εκάλεσε τον πρόεδρο της Κύπρου μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Να του πει τι? Ότι αν θα βγει η Καμέλα θα έχεις πρόεδρο στην Κύπρο Τούρκο? Γιατί δεν τα λέτε στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα? Γιατί τα κρύβετε? Γιατί τα κανάλια κρύβουν την αλήθεια? Τι είπε ο Μπάιντεν στον πρόεδρο της Κύπρου? Τι είπε? Τον επίεσε. Αν θα βγει η Καμάλα, το Κυπριακό θα είναι 4 χρόνια Κύπριος πρόεδρος και 4 χρόνια Τουρκοκύπριος πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Πιστόλα. Να πούμε κάτι. Κύριε Πιστόλα, πάμε τώρα στη δική σας επιστημονική ματιά. Είστε αναλυτής εκλογικών αποτελεσμάτων. Τι είδατε στην Αμερική? Κοιτάξτε, έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Τραμπ για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και είναι το κομμάτι των χαμένων της παγκοσμιοποίησης, το κομμάτι των ατόμων που θεωρούν ότι είναι παραμελημένοι από το πολιτικό σύστημα, από την ελίτ της πολιτικής της Αμερικής, κυρίως από τους δημοκρατικούς, αλλά και από την ελίτ των Ρεπουμπλικάνων, την προ-Τραμπ ελίτ, τον θεωρεί ως σωτήρα του. Γιατί πολύ απλά αυτός έσκυψε πάνω στα προβλήματά του. Είναι αυτοί που τον βγάλανε το 2016. Παράλληλα όμως είδαμε και κάτι τώρα, και έχει δίκιο και ο κύριος Αγγελάτος. Είδαμε Ισπανόφωνους, Ασιάτες, μαύρους, ειδικά νέους μαύρους, να λένε ουσιαστικά εμάς μας ενδιαφέρει η καθημερινότητά μας, μας ενδιαφέρει η οικονομία, μας ενδιαφέρει το μεταναστευτικό, μας ενδιαφέρει η εγκληματικότητα, μας ενδιαφέρει να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να μην φοβούμαστε να μην έχουμε κάποιο, να τα πάμε ασφάλεια, μας ενδιαφέρει να περνάμε το μήνα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα identity politics. Δεν μας ενδιαφέρει η woke agenda. Θέλουμε να μας βλέπετε ως κομμάτι της κοινωνίας και όχι ως μια ειδική ομάδα από την οποία μπορείτε εσείς να κερδίσετε εκλογικά. Αυτό νομίζω είναι εκοφαντικό. Είναι η ψήφος των μετριοπαθών που δεν θέλουν, δεν τους αρέσει ο Τραμπ. Ο τρόπος του Τραμπ με τον οποίο πολιτεύεται δεν τους αρέσει. Όμως τον ψήφισαν γιατί πολύ απλά η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος έχει γίνει hijacked, έχει γίνει αεροπειρατεία από την ατζέντα των progressives. Και αυτό ήθελα να σταματήσει. Νομίζω είναι πασιφανές αυτό. Μάλιστα, κύριε Μελωνάκη. Λοιπόν, άκουσα προσοχή τον Άγγελο, τον οποίο το γνωρίζω χρόνια όπως και εσύ. Είναι ο χαρακτηριστικός Άγγελος και Γελάτσος, δεν υπάρχει. Είναι υπερβολικός σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Στήριξα τον Τραμπ και στην πρώτη θητεία του και 19 που έχασε από τον Μπάιντεν, αλλά είναι η ολική επαναφορά. Είναι δεύτερη φορά στα χρονικά της Αμερικής που πρόεδρος επανέρχεται μετά από ήττα. Αυτό το οποίο είδαμε σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, είπε ο Άγγελος κάτι πολύ σοβαρό, ότι ψήφισαν αυτοί και αυτοί. Ψήφισε όλη η αμερικανική κοινωνία, όλη η εργατιά, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν. Άνθρωποι οι οποίοι είναι στο σύστημα, δεν δουλεύουν, κλέβουν και είναι διεφθαρμένοι, δεν το ψήφισαν. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Τραμπ, ο αντισυστημικός Τραμπ, έκανε τη διαφορά αυτή. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν το περίμενε κανείς ή μάλλον το σύστημα δεν άφηνε να το δούμε εμείς όλοι. Διότι, όπως είπε και ο Άγγελος, στην Αμερική το γνωρίζανε. Βλέπανε, οσμιζόντουσαν. Ποια ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία έκαναν τους Αμερικανούς να ψηφίσουν Τραμπ? 4-5 πραγματάκια απλά, τα οποία τα λέμε και εδώ στην Ελλάδα. Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη, τι σου λέμε. Γιατί αν δεν μας ακούσεις, θα πάθεις ζημιά. Πρόσεξε τώρα, Τέργε. Το πρώτο πράγμα για το οποίο ψήφισαν οι Αμερικάνοι, ναι, είναι η ασφάλειά τους. Ασφάλεια. Δεύτερον, η εγκληματικότητα. Τρίτον, η οικονομία. Το είπε και ο Άγγελος. Τέταρτο, η λαθρομετανάστευση. Και πέμπτο, Τέργια, την οποία την έχεις πει και εσύ αρκετές φορές και την έχουμε επικαλεστεί, η περίφημη woke agenda. Μας τρελάνε αυτά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, τα 5 που είπαμε τώρα, καθόρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών.
Τελεία και παύλα. Και αν δεν μας ακούσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα του συστήματος το οποίο είναι υπεραγαπάει αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε και δεν συντονιστεί με τον ελληνικό λαό, θα χάσει. Θα χάσει. Τι είπε ο Γεωργιάδης προχθές, ο Άδωνης, ο φίλος μου, τι είπε? Λέει στο ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος, σοβαρευτείτε αν θέλετε να ξανακυβερνήσουμε. Δηλαδή από τώρα δίνει το σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Το βλέπουν και οι ίδιοι. Τώρα, για την Ευρώπη. Επειδή είπε πάρα πολλά. Είπε ότι μας έδωσε λεφτά στην Ευρώπη, έδωσε. Ή ότι είναι υπεύθυνοι οι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Άκου, Άγγελε. Αυτά τα οποία έκαναν οι τρομοκράτες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα γύρω από το Ισραήλ, έπρεπε να πληρωθούν. Τώρα, αν σκοτώθηκαν παιδιά για τον πόλεμο, κανείς δεν είναι περήφανος. Κανείς δεν τον θέλει τον πόλεμο. Όμως, αν σκοτώθηκαν άμαχοι, να ξέρεις ότι ένας πόλεμος, και επειδή ήμουν 25 χρόνια αξιωματικός και πιλότος, ένας πόλεμος έχει και τις απώλειές του. Ναι. Οι απώλειες αυτές, λοιπόν, δεν είναι ότι είπανε οι Αμερικανοί σκοτώστε παιδιά κτλ. Μην τα λέμε έτσι, γιατί ξέρεις, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλές φορές και σου λέει τι λένε τώρα εκεί πέρα στο κανάλι. Ότι βάλανε οι Αμερικανοί τους Ισραηλινούς να σκοτώνουν τους αμάχους. Όχι. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Ή για την Ευρώπη τώρα. Τέργε, πρέπει να το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Η γεωπολιτική ορίμανση της Ευρώπης είναι απολύτως αναγκαία. Πρέπει να απεμπλακούμε και να απογαλακτιστούμε από την Αμερική. Τι είπε τώρα ο Αμερικανός πολίτης, γιατί εγώ τον Άγγελο τον Αγγελάτο, παρόλο ότι είναι πολύ Έλληνας, όμως είναι Αμερικανός πολίτης. Τι λέει? Παίρνανε από μένα τα λεφτά και τα δίνανε στο Ζελένσκι. Στο Ζελένσκι. Ή τα δίνουνε για το ΝΑΤΟ. Πρόσεξε τι είπε. Μόνο η Αμερική και η Ελλάδα, είχε δίκιο ο Τραμπ που το είχε πει. Μόνο εμείς, λέει, και η Ελλάδα δίναμε το 30% που προβλέπετε. Πού είναι οι άλλοι? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Το εγκεφαλικό ΝΑΤΟ, όπως είχε πει ο Μακρόν, το θυμάσαι. Ακριβώς. Τι παθαίνει η Ευρώπη τώρα? Ο Μακρόν έχασε σχεδόν τα πάντα στη Γαλλία. Η Ισπανία βουλιάζει. Δηλαδή, η δεξιά πλέον. Οι ρεπουμπλικάνοι, αν θέλεις, της Ευρώπης, γιατί αυτό το κομμάτι είναι, αρχίζουν και ξαναπαίρνουν ζωή. Έτσι. Και σου λέει, θέλουμε τη ζωή μας πίσω, μας την πήρατε. Δεν είναι δυνατόν να φεύγουν τόσα δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ο Τραμπ κέρδισε. Τον Άγγελο θα τον αποδεσμεύσουμε σε το τελευταίο δευτερόλεπτο, για να ακούσει και ο Άγγελος. Είναι ότι ο Τραμπ, ότι οι δημοκρατικοί είναι εμπλεγμένοι συνεχώς με πολέμους. Όταν ανέλαβε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, θυμάσαι ότι σταμάτησε τον πόλεμο στον Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν το σταμάτησε ο Τραμπ. Μόλις ήρθανε πάλι οι δημοκρατικοί, έχουμε πολέμους. Δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι, το καταραμένο κομμάτι, το οποίο όποτε βγαίνει στην εξουσία, έχουμε πολέμους. Είναι η βιομηχανία των πολεμικών εξοπλισμών. Ακριβώς. Λοιπόν, Άγγελε, για να σας αποδεσμεύσουμε σε λίγα λεπτά, πες μας τώρα. Ξημέρωσε μια καινούργια ημέρα για την Αμερική. Είναι μια καινούρια ημέρα και δεν θα ήθελα να απογοητεύσω κανέναν, αλλά έχουμε ακόμα πρόβλημα που λίγοι το γνωρίζουν. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Σήμερα πρόεδρος επίσημα από τον Αμερικανικό λαό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. 6 Ιανουαρίου, 7, πρέπει να γίνει η ορκομοσία και να αναλάβει τα καθήκοντά του σαν πρόεδρος. Θα παραδώσει ο Μπάιντεν και η Καμέλα την κυβέρνηση στον Τραμπ? Πώς θα παραδώσει? Δεν τα συζητάμε τώρα. Καταρχάς 19 του μηνός. Πάμε λίγο στον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι τι λέει? Έστειλε συγχαρητήρια, συγχαρητήριο μήνυμα στον Τραμπ. Τι γίνεται με τον Ζελένσκι και τον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία? Ο Τραμπ υποσχέθηκε σε εμάς ξεκάθαρα πράγματα. Το ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι και όλοι οι πολέμοι θα σταματήσουν σε 48 ώρες μετά που θα αναλάβω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και θα το κάνει. Κράτα μικρό καλάθι για όλους. Ούτε η Βόρεια, ούτε τα Σκόπια πρόκειται να αλλάξουν το όνομα που είπες ότι σας είπε. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Μην τα πιστεύουμε όλα τώρα στην προεκλογική εκστρατεία. Είπαμε. Ξηρίξαμε τον Τραμπ. Μην μας βγει ο Τραμπ και ο Άγιος. Είπαμε. Τελείωσε. Εντάξει. Δεν λέω θα βγει. Άγγελε, κράτα μικρό καλάθι. Για να ακούσουμε τον Άγγελο. Μια φορά θα σας πω το εξής, ότι πολλές αλλαγές θα έχουμε στον πλανήτη επάνω.
προς το καλό όλων μας. Μακάρι. Από εκεί και πέρα. Η Γκόγκ ατζέντα έπαιξε ρόλο στο να πάρει τέτοια μεγάλα ποσοστά ο Τραμπ, Άγγελε. Ποιος? Η Γκόγκ ατζέντα. Η ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Κλπ. Δεν έχω δώσει σημασία σε αυτό. Ναι, δεν έχεις δώσει πολύ. Μου φαίνεται ότι ψήνεται το ψάρι και από τις δυο μεριές, Άγγελε. Κοίταξε ότι οι καπιταλιστές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έδωσαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην Καμάλα. Ο Τραμπ τα κατάφερε γιατί πήρε τον ψήφο του αμερικανικού λαού. Και αυτό είναι η δύναμή του. Από εκεί και πέρα τώρα, αν δώσω ένα κάτω τραπέζι, δεξιά και αριστερά, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Δεν το κατάλαβε, Άγγελε. Δεν κατάλαβε. Άγγελε, δεν το κατάλαβε. Αυτό που σε ρώτησε ο κύριο Καλόγυρο. Δεν το κατάλαβε. Άγγελε, άρα τώρα πε μα και δύο λόγια για τον αντιπρόεδρο τη νέα κυβέρνηση, του κύριου Τραμπ. Είναι καλό. Δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά πολλά πράγματα για τον αντιπρόεδρο. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Και σύμβουλο του Τραμπ. Πάρα πολύ καλό πατριώτη και σύμβουλο του Τραμπ. Είναι πάρα πολύ καλό. Ο Έλον Μάσκ τι ρόλο θα παίξει τώρα που θα κυβερνήσει ο κύριος Τραμπ? Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τα σχέδια του. Ποια θα είναι. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, θα παίξει μεγάλο ρόλο. Κύριε Πιστόλα, επειδή εμείς θα συνεχίσουμε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Αγγελάτο μήπως, ο οποίος είναι στη Φλόριντα? Εάν έχει ακούσει τι χαρτοφυλάκιο θα πάρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Αυτό είναι που περιμένω. Γιατί ο Πομπέο διαβάσαμε για υπουργό άμυνας. Αν πάρει και ο Ρούμπιο ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο, θα είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρουμε ακόμα. Εντός των ημερών θα μάθουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα δω τον Πιλιράκη, ο οποίος είναι κάτω τώρα στο West Palm Beach. Θα του μιλήσω και τηλεφωνικό σήμερα και θα μάθω πολλά πράγματα. Και που σημαίνω και για τα εθνικά μας θέματα και το ένα και το άλλο. Θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές. Και ένα άλλο ακόμα, ότι βλέπουμε και θα δούμε στις επόμενες μέρες πάρα πολλές κυβερνήσεις να καταραίουν στο εξωτερικό, όπως στον Καναδά. Ο Τρουντό πάει για εκλογές. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει πλέον σαν πρωθυπουργός του Καναδά. Γιατί? Διότι είναι liberal κι αυτός, φιλελεύθεροι. Όλα τα κόμματα αυτά τα οποία είναι liberals καταραίουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα στα τελευταία 4 χρόνια. Δεν είναι μόνο η οικονομία, δεν είναι μόνο η πείνα, δεν είναι μόνο οι πολέμοι που έχουν κάνει. Είναι και άλλα πράγματα, όπως είναι τα εμβόλια, όπως είναι οι αρρώστιες. Εμείς εδώ στη Φλόριδα, για να τελειώσω αυτό το θέμα που σας ενδιαφέρει, βάλαμε να ψηφίσουμε αν θα πρέπει να περάσει ο νόμος για τα abortions, δηλαδή για τις εκτρώσεις στα κορίτσια. Ο αμερικανικός λαός στη Φλωρίδα ψήφισε όχι. Όπως και για τα ναρκωτικά. Τι όχι, να μην γίνονται εκτρώσεις? Α, ναι, δεν θα μείνεις εκτρώσεις. Πας φυλακή. Άμα πιάσουν κάποιο γιατρό, θα πάει φυλακή 20 χρόνια. Έτσι ήταν παλιά. Απαγορεύεται. 9 μηνών παιδί ζωντανό στη γυλιά της μάνας σου, απάνω το βγάζεις με κουτάλες. Αυτό είναι έγκλημα. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Αγγελάτε, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μιλάμε για 9 μηνών, παιδί, μιλάμε για άλλες περιπτώσεις. Μην φτάσουμε τώρα σε ένα σημείο να είμαστε Ιρανοί. Μην φτάσετε σε ένα σημείο να είστε Ιρανοί. Εντάξει, άμα η γυναίκα έχει πρόβλημα υγείας, δικαιολογείται. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, θέλω αύριο την ίδια ώρα να γράψουμε πάλι και να μας πεις τα νεότερα, γιατί αύριο θα υπάρχουν νεότερα. Θα μπορέσεις? Βέβαια. Κάθε μέρα θα έχουμε. Βεβαίως, γιατί όχι, τέτοια ώρα. Θα τα πούμε αύριο, λοιπόν, να μας πεις νεότερα από την Αμερική. Αγαπητέ κύριε Πιστόλα, να σας έχουμε για λίγα λεπτά ακόμα στο δεύτερο μέρος να μας κάνετε μια συνολικότερη ανάλυση. Σας ευχαριστώ. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ στην Αμερική, Άγγελε. Καλό απόγευμα σε εσάς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά, λοιπόν, θα είμαστε εδώ με τον κύριο Μιλωνάκη, τον κύριο Πιστόλα. Μέσω Skype να βγάλουμε τον στρατηγό μας, τον κύριο Καμπουρίδη, και μετά από λίγα λεπτά που θα απελευθερώσουμε τον κύριο Πιστόλα, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραγιανακίδη από το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη.